Και ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, στην λύση της τετάρτης σφραγίδος. Και ότε ήνιξε την σφραγίδα την τετάρτη, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγοντος «Έρχου». Και είδον και ειδού, ύπος χλωρός. Και ο καθήμενος επάνω αυτού, όνομα αυτό ο θάνατος. Και ο Άδης οικολούθη μετ' αυτού. Και δόθη αυτό εξουσία επί το τέταρτον της γης, αποκτήνε εν ρομφέα και εν λοιμό και εν θανάτο και υπό των θηρίων της γης. Ευρισκόμεθα εις το έκτο κεφάλαιο, στίχη 7-8. Εάν προσέξουμε την προοδευτική λύση των τεσσάρων πρώτων σφραγίδων, αυτήν η τετάρτη, θα παρατηρήσουμε ότι έχουμε μία προοδευτική κλιμάκωση. Καταρχάς, κηρύσσεται το Ευαγγέλιο και είναι όλα ευίωνα και ευχάριστα. Είναι ο λευκός ύπος. Κατόπιν αρχίζει η αντίδραση του Σατανά και των οργάνων του και εγείρουν διωγμών και μαρτύριων εναντίον των κηρύκων του Ευαγγελίου και των φορέων αυτού, και έτσι άφθανο αίμα χύνεται και έχουμε τους μάρτυρες και τους εμφυλίους πολέμους και εμφυλίους σειράξεις, όπως θα λέγαμε, σε μια περιορισμένη ή ευρεία μορφή. Είναι ο πυρός ύπος, το κόκκινο άλογο. Μετά έρχεται ο Θεός να τιμωρήσει τους διώκτας του Ευαγγελίου του και εξαπολύει λιμόν, πένθος και κατήφιαν, που είναι το μαύρο άλογο της τρίτης σφραγίδας. Επειδή όμως οι διώκτε δεν συμμορφούνται και επιμένουν στην άρνησή των, όπως δυστυχώς και οι πεπτοκότες χριστιανοί, αυτοί που απεμπόλησαν τον Χριστόν, και αρχίζουν αυτοί οι πεπτοκότες χριστιανοί να ζουν την προτέρα των ζωήν και την ιδωλολατρική των, όπως επί παραδείγματι βαπτισμένοι άνθρωποι, βαπτισμένοι χριστιανοί, αρνούνται των βαπτισμάτων, αρνούνται την χριστιανική των ιδιότητα, γίνονται τέκτονες, γίνονται άθεοι, ό,τι άλλο. Έτσι αυτοί ομοίως επιτίθενται εναντίον των χριστιανών και έρχεται ως ποινή πλέον από τον Θεό, που είναι η τετάρτη σφραγή, η λύση της τετάρτης σφραγίδας. Έρχεται ο πόλεμος, η πείνα, η επιδρομή των θηρίων της γης και ο θάνατος, με την έννοια λοιμός, το λί με όμικρον γιώτα που θα πει αρρώστια, αυτό που λέμε και στη γλώσσα μας θανατικό, και είναι οι αρρώστιες. Στο τέταρτο του πληθυσμού της γης. Όπως αντιλαμβάνεστε, η λύση των τεσσάρων πρώτων σφραγίδων αποτελεί έναν κύκλο διαρκώς επαναλαμβανόμενο μέσα στην ιστορία. Δηλαδή έχουμε την κυκλική μέθοδο ερμηνείας των γεγονότων της Αποκαλύψεως, κάτι που παρατηρούμε εις αυτή ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ, αλλά και μέσα εις αυτήν την Παλαιά Διαθήκη και εις την Καινή Διαθήκη. Προπαντός στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε αυτήν την κυκλική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Είναι αυτή που σας είχα πει, και όσες φορές θα μου δίδετε η ευκαιρία θα επανέρχομαι για να εδραιωθεί μέσα σας αυτή η γνώση περί της κυκλικής ερμηνείας. Έχουμε τον εξής κύκλο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δίνει τις υποσχέσεις του, κάνει την Διαθήκη του και λέγει ότι αν με ακούσετε θα φάτε τα αγαθά της γης, αν δεν με ακούσετε μάχερα ημάς κατέδετε. Ο λαός ακούει, περνάει ο καιρός, ξεφτίζει ο λαός, ξεχνάει ο λαός, ιδωλολατρεί, έρχεται η τιμωρία. Συνέρχεται ο λαός, μετανοεί, συγχωρεί ο Θεός, ανανεώνει την Διαθήκη του, με την έννοια
ότι έρχονται οι προφήτες, οι κριτέοι και λοιπά, όσοι κυβέρνησαν το λαό, και υπενθυμίζουν τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού, και πάλι ο λαός συνέρχεται για να ξεχαστεί ύστερα από λίγο, και πάλι να ειδωλολατρήσει, και πάλι να έρθει η τιμωρία. Έχουμε αυτούς τους κύκλους. Έτσι μπορούμε να δούμε την Παλαιά Διαθήκη, αλλά έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε και ολόκληρη την Αγία Γραφή και ολόκληρη την ιστορία. Μόνο που δεν αντιγράφουν οι αιώνες αλλήλους, όπως λέγεται έξω βεβαίως από την Αγία Γραφή. Αυτή είναι μια κυκλική ερμηνεία. Αυτό που λέμε οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους. Αντιγράφουν αλλήλους. Ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, αυτό που έγινε τον περασμένο αιώνα θα γίνει και τώρα. Όπως έγινε και τον προπερασμένο αιώνα, όπως θα γίνει και τον επόμενο αιώνα. Τα ίδια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς όμως το ίδιο, διότι έχουμε ταυτοχρόνως μια ελικοειδή μορφή, και έτσι αυτό που θα κάνουμε αυτό τον αιώνα, ναι μεν μοιάζουν μετά του περασμένου αιώνος, αλλά έχουμε όμως μια ειδίκευση, θα λέγαμε μια πύκνωση αυτών των καταστάσεων, και έτσι ναι μεν γυρίζουμε ξανά κύκλο, αλλά είμαστε λίγο πιο ψηλά από τον πρώτον κύκλο. Και έτσι ανεβαίνουμε προς τα πάνω με μια διαρκή πύκνωση των πραγμάτων, των γεγονότων. Έτσι αυτές οι τέσσερις σφραγίδες διαρκώς επαναλαμβάνονται μέσα στην ιστορία. Θα παρακαλέσω αυτό να το καταλάβετε. Αν θα το καταλάβουμε, τότε θα καταλάβουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αλλιώτικα θα κάνουμε παρερμηνίες. Και τώρα ας έρθουμε στην ανάλυση της τετάρτης σφραγίδας. Το τέταρτον ζώον είναι το όμοιον αετό πετωμένο. Δηλαδή μοιάζει με αετό που πετά. Το χρώμα του τετάρτου ύπου είναι το χλωράν, δηλαδή το κίτρινο, το πρασινοκίτρινο. Είναι το χρώμα του θανάτου. Το βάζουμε μάλιστα το κίτρινο, κίτρινη σημαία που είναι το λιμοκαθαρτήριο, δηλαδή καραντίνα, αρρώστια σε αυτό το πλοίο, κίτρινη σημαία. Ακόμα το κίτρινο χρώμα στον άνθρωπο θυμίζει θάνατο. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι κίτρινος, θυμίζει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος να πεθάνει. Συνεπώς το κίτρινο χρώμα, το πρασινοκίτρινο αυτό χρώμα, είναι το σύμβολο του θανάτου. Εξάλλου και ο αναβάτης του χλωρού ύπου φέρει το όνομα θάνατος. Ο καθήμενος επάνω αυτού, όνομα αυτό θάνατος. Και ο Άδης ακολούθη μετά αυτού. Και ο Άδης ακολουθούσε. Προσωποποιείται εδώ ο Άδης, όπως προσωποποιείται και ο θάνατος. Και ο Άδης ακολουθεί τον θάνατον. Φυσικό είναι τον θάνατον να τον ακολουθεί ο Άδης. Προσέξτε όμως κάτι, αυτή η προσωποποίηση έχει κάτι πολύ πολύτιμο να μας πει. Φανερώνει ότι αυτό το χωρίον εδώ είναι ένα ισχυρόν χωρίον αποδείξεως ότι μετά τον θάνατον οι ψυχές ζουν. Διότι αν οι ψυχές δεν ζούσαν μετά τον θάνατον, τότε γιατί να προσθέσει εδώ ότι πίσω από τον Άδη, συγγνώμη, πίσω από τον θάνατον ακολουθεί ο Άδης. Για να βάλει λοιπόν ότι πίσω από τον θάνατον ακολουθεί ο Άδης, δηλαδή εκείνος που μαζεύει εκείνους που πέθαναν, και συνεπώς τους κάνει κατόχους του, τους έχει κτήμα του, σημαίνει ότι οι ψυχές δεν αποθνίσκουν, αλλά συνεχίζει η ζωή του κάθε ανθρώπου που αποθνίσκει και μετά θάνατον. Και δόθη αυτό εξουσία. Σε ποιον εδόθη εξουσία? Εις τον θάνατο και εν συνεχεία εις τον Άδη. Από ποιον εδόθη αυτή η εξουσία? Από τον Χριστόν, τον Κύριον της ζωής και του θανάτου. Και τούτο ως όχι κατευδοκίαν, αλλά κατά παραχώρησεν.
ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Πώς λοιπόν δίδεται άδεια εις τον θάνατον να μαζέψει το τέταρτον της γης? Το θέλει ο Θεός αυτό? Ποτέ. Αλλά γιατί το επιτρέπει? Όχι κατ' ευδοκίαν, όχι διότι το θέλει, αλλά κατά παραχώρηση. Διότι το επιτρέπει, το παραχωρεί. Μην ξεχνάμε ποτέ αυτή τη διάκριση μεταξύ ευδοκίας και παραχωρήσεως. Το παραχωρεί αυτό ο Θεός δια να τιμωρήσει τους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα της πληγής της λύσεως της τετάρτης φραγίδας είναι ο πόλεμος, ο λοιμός, το θανατικό δηλαδή, ο λοιμός με γιώτα που θα πει η πείνα και τα θηρία της γης. Είναι τα τέσσερα αυτά, οι τέσσερις αυτές πληγές ως λύσεις της τετάρτης φραγίδας. Πλην της τετάρτης πληγής που είναι τα θηρία της γης μας ομιλεί αυτός ο Κύριος στο Ευαγγέλιο όταν ομιλεί περί των εσχάτων και μας λέγει: εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Πόλεμοι. Και έσονται λοιμοί, πείνες, και λοιμοί, με ομικρονιώτα, αρρώστιες. Ταύτα δε πάντα αρχή ο δίνων. Ματθαίος 24,7. Που δείχνει ότι είναι πράγματι στοιχεία των εσχάτων. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επαναλαμβάνονται από τη στιγμή που γράφτηκε η Αποκάλυψη, διότι από τη στιγμή εκείνη αρχίζουν τα έσχατα με πύκνωση προς τα όντως έσχατα. Ας δούμε, αγαπητοί μου, αυτά τα τέσσερα σημεία. Μπορώ να σας πω ότι αν υπάρχει κάτι που ηλεκτρίζει τον κάθε αναγνώστη ή ακροατή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, είναι το στοιχείο πόλεμος, πείνα, αρρώστια. Είναι αυτά τα στοιχεία. Πραγματικά ηλεκτρίζουν. Και αν έχουμε μία πολλές φορές ένοχη περιέργεια, να θέλουμε να ερμηνεύσουμε τη γραφή, είναι ακριβώς για να εγγύσουμε, να βρούμε τι θα γίνει παρακάτω και αν θα βρεθούμε μέσα στον χώρο ενός πολέμου ή μιας πείνας ή ενός λοιμού, μιας αρρώστιας. Δεν θα ήθελα όμως, παρακαλώ, έτσι να σκεφτόμαστε, γιατί σας είπα ότι αυτά επαναλαμβάνονται διαρκώς. Θα παρακαλέσω όμως τώρα, ας προσέξουμε την ανάλυση αυτών των τεσσάρων στοιχείων και θα καταλάβουμε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, η πόλεμη είναι ένα φαινόμενο κακών σχέσεων των ανθρώπων. Τι θα πει πόλεμος? Πόλεμος θα πει κακές σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Χαλούν οι σχέσεις των. Και το φαινόμενο του πολέμου ενεφανίστη επάνω στη γη αφότου ενεφανίστη ο άνθρωπος. Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν τέσσερις: ο Αδάμ και η Εύα, ο Κάιν και ο Άβελ. Και όμως ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ. Το 1/4 της γης τότε εφωνεύθηκε, διότι ήσαν όλοι οι άνθρωποι τέσσερις. Το 1/4 της ανθρωπότητας εφωνεύθηκε. Από τότε, από τον πρώτο φόνο τον Κάιν και τον, που έκανε ο Κάιν στον Άβελ, μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί στην ανθρωπίνη ιστορία χιλιάδες πόλεμοι, μα πραγματικά χιλιάδες πόλεμοι. Ίσως όμως πουν μερικοί: τότε τι έρχεται να προσθέσει η προφητεία και του Χριστού και εδώ τώρα του Ευαγγελιστού Ιωάννου περί πολέμων, αφού από την εποχή που ενεφανίστησαν οι άνθρωποι επάνω στην γη έχουμε πολέμο? Τι το καινούριο λοιπόν μας προσθέτει τη στιγμή που το θέμα των πολέμων είναι πολύ γνωστό, είναι πολύ επαναλαμβανόμενο, πυκνά επαναλαμβανόμενο? Καταρχάς, λέγεται ως προφητεία για να μην νομίζουν οι πιστοί, προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο, ότι το Ευαγγέλιο κηρυσσόμενο εις τον κόσμο θα έβρει απήχηση, ώστε θα επικρατήσει επί της γης η ειρήνη κατά των αγγελικών ύμνων και επί γης ειρήνη. Πρέπει λοιπόν να βγουν από αυτήν την αντίληψη κυρίως οι πιστοί,
ότι τώρα αφού το Ευαγγέλιο ήλθε, θα πρέπει οι χριστιανικοί λαοί, ή τουλάχιστον οι λαοί που γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, να μην έχουν πλέον πολέμους. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι μία αυταπάτη. Και μάλιστα αυτή η αυταπάτη βρίσκει ανταπόκριση και σε μικρές, θα λέγαμε, εκτάσεις, όπως μέσα σε ένα λαό. Να θέλουμε να κάνουμε, να διακυβερνήσουμε χριστιανικά, και έτσι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, αγαπητοί μου, ότι κυβερνείται χριστιανοί θα μπορούσαν να δώσουν πολλά αγαθά. Αλλά μη πιστέψουμε, προσέξατε, μη πιστέψουμε ότι θα αποφύγουμε τους πολέμους και τις ακαταστασίες. Απλούστατα. Διότι οι λαοί είναι διαφθαρμένοι. Όσο προχωρούμε, οι χριστιανικοί λαοί εννοώ, όσο προχωρούμε προς τα έσχατα, δεν θα έχουμε βελτίωση του χριστιανικού πνεύματος, αλλά χειροτέρευση. Και αφού θα έχουμε χειροτέρευση, δεν μπορούμε παρά θα έχουμε πολέμους. Και δεν θα εγκαθιδρύεται η ειρήνη επάνω στη γη. Έτσι, πρώτα-πρώτα η προφητεία έχει την αξία της στο να μην νομίσουν οι άνθρωποι ότι τώρα εθ' εξής θα έρθουν εποχές μακάριες. Μην πάτε μακριά. Αυτός ο χιλιασμός δεν πιστεύει τούτο. Και βεβαίως, όταν θα φτάσουμε πρώτο Θεός σε εκείνο το χωρίον που αναφέρεται στα χίλια χρόνια, θα δούμε εκεί τι εννοεί ο Λόγος του Θεού. Αλλά αυτή είναι μία πλάνη. Και μην νομίσετε ότι οι χιλιαστές, όταν τη λέγουν, δεν επηρεάζουν το περιβάλλον των και τους χριστιανούς, ότι αναμένουν μία εποχή μακαριότητος επάνω στη γη, που οι άνθρωποι θα τρώνε με χρυσά κουτάλια τα έντυπα τους που κυκλοφορούν. Και μάλιστα εκείνα τα διαφημιστικά έντυπα έχουν μέσα πολύ ωραίες εικόνες, σκίτσα δηλαδή, που έχουν τους ανθρώπους ευτραφείς, χαμογελαστούς, ωραίους κήπους, όλοι οι καρποί της γης επάνω στο τραπέζι, παίζει κιθάρα κάποιος, κάποιο άλλη πέρα εκεί τραγουδάει, τα παιδιά παίζουν. Ερμηνεύονται στο χωρίον ότι θα βοσκήσει το λεοντάρι, η αρκούδα μαζί με το αρνί. Δεν υπάρχει αυτή η ερμηνεία, δεν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία. Η προφητεία λοιπόν έχει τη θέση της εδώ, ότι θα έχουμε πολέμους και όχι ειρήνη. Και μόνο στο σημείο αυτό, αν περιοριστεί η προφητεία για πολέμους, είναι υπέρ αρκετή να την δικαιολογεί. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο. Όταν ο Κύριος ομιλεί περί πολέμων, δεν πρόκειται περί των συνηθισμένων πολέμων, αλλά περί εκτάκτων και τρομερών πολέμων. Υπήρξαν βέβαια μεγάλοι πόλεμοι, τρομεροί πόλεμοι, σφαγές ανελέητες μέσα στην ιστορία. Η ιστορία των ανθρώπων δεν είναι παρά πόλεμοι, τίποτα, από την αρχή μέχρι τέλος. Είναι η ιστορία των πολέμων, η ιστορία η ανθρώπινη. Αλλά όσο κι αν υπήρξαν τρομεροί πόλεμοι, θα υπάρξουν άκρος και αφαντάστος τρομεροί πόλεμοι. Και φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι αυτοί οι πόλεμοι, οι τρομεροί, ουδέποτε προεβλέφθησαν από το ανθρώπινο μυαλό. Ποτέ ο άνθρωπος δεν φαντάστηκε τρομερούς πολέμους στον βαθμό που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Και φαίνεται ακόμα ότι αυτή η αρχή έγινε. Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία όλων των λαών. Πουθενά δεν θα δείτε τον χαρακτηρισμό παγκόσμιος πόλεμος. Πουθενά. Κι όμως, μέσα στον αιώνα μας εσημειώθηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ο ένας φοβερότερος του άλλου. Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, διαβάζετε εφημερίδες, ακούτε ειδήσεις, λίγο πολύ πιστεύω θα έχετε μια εικόνα τι θα σήμαινε ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Σας λέγω μόνο τούτο. Ο Κύριος είπε την εξής φράση: εγερθήσετε έθνος επί έθνος. Αυτό φανερώνει ακριβώς παγκόσμιον πόλεμο. Διότι σήμερα δεν είναι ένας λαός
που πολεμά εναντίον άλλου λαού, και έρχεται ίσως ένας τρίτος σαν σύμμαχος να βοηθήσει τον πρώτον ή τον δεύτερον. Εδώ έχουμε αληθινά παγκόσμιον πόλεμο. Και συνεπώς η έκφραση του Κυρίου, η διατύπωση, εγερτίσεται έθνος επί έθνος. Σήμερα μπορούμε να το καταλάβουμε. Πρόκειται περί παγκοσμίου πολέμου. Πριν από 80 χρόνια, πολύ λιγότερο από 80, μέχρι το 1910, συνεπώς 70 χρόνια, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να διανοηθούν παγκόσμιον πόλεμο. Δεν μπορούσαν. Δεν ήταν δυνατόν. Ένα προήμιον του πρώτου παγκοσμίου πολέμου είναι ο Κρημαϊκός πόλεμος. Ο Κρημαϊκός πόλεμος ήταν ένα είδος παγκοσμίου πολέμου. Ένα είδος, ένα ξεκίνημα. Όχι ακριβώς παγκοσμίου. Πάντως όμως πήραν πολλοί λαοί μέρος στον Κρημαϊκό πόλεμο. Αλλά μπορούσε αυτό να προβλεφθεί ως παγκόσμιος πόλεμος? Όχι. Μπορούσε να προβλεφθεί, παρακαλώ, ότι θα μπορούσε να υπάρχει πυρηνικός πόλεμος που θα μπορούσε να φωνευθεί ευκολότατα? Ευκολότατα, στο πι και θύ, εντός 24 ώρων, το 1/4 του πληθυσμού της γης. Αδιανόητο. Αγαπητοί μου, πριν από 50 χρόνια αυτά που λέμε τώρα ήσαν αδιανόητα. Θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι σε έναν πόλεμο θα μπορούσαν να λάβουν μέρος 200 εκατομμύρια στρατιώτες? Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς αυτό ποτέ? Αδιανόητο. Κι όμως στο 9 κεφάλαιο, στίχος 16, πρώτα Θεός θα φτάσουμε εκεί, θα κάνουμε ανάλυση και θα το ειδείτε αυτό. Παίρνουν μέρος τρεις στρατοί: η κόκκινη, η κίτρινη και η κιανή. Τι λένε αυτά? Αλλά δεν λέω ακόμα τίποτα. Άμα θα φτάσουμε εκεί θα το πούμε. Και ο πόλεμος θα γίνει εις την Μεσοποταμία, ήτι μεταξύ των ποταμών Εφράτου και Τίγρεως, ήτι στην Περσία. Τι λένε αυτά? Αυτά γράφτηκαν πριν 2000 χρόνια. Και ότι οι στρατοί που θα λάβουν μέρος θα είναι 200 εκατομμύρια, 20 μιλιάδες. Αν λάβετε υπόψη ότι μόνη η Κίνα είναι 1 δισεκατομμύριο, και ότι θα μπορούσε ο ένας στους 5, χοντρικά δεν είμαι βέβαια ειδικός να μιλήσω σε αυτά, ο ένας στους 5 θα ήταν στρατεύσιμος, μόνο η Κίνα θα διέθετε 200 εκατομμύρια στρατό. Αυτό πριν μερικά χρόνια ήταν διανόητο? Αδιανόητο. Αδιανόητο. Συνεπώς η προφητεία περί πολέμων έχει βάση και δεν είναι ξεκάρφωτο πράγμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση και έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι δεν ομιλεί περί συνηθισμένων πολέμων, αλλά περί ειδικών, φοβερών, τρομακτικών πολέμων. Δεύτερον, ο λοιμός, η πείνα, ομοίως πάντοτε τη γη μας την εμάστιζε ο λοιμός. Αλλά εδώ πρόκειται για ένα φαινόμενο ως αποτέλεσμα της αποστασίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι δεν αποστατούσαν από τον Θεό. Όταν ο Κύριος ομιλεί περί λοιμού, πείνας, και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το ίδιο στην τετάρτη πληγή, τετάρτη σφραγίδα, ουσιαστικά προφητεύει ο Κύριος την αποστασία. Και τούτο διότι αποτέλεσμα της αποστασίας θα είναι και η πόλεμη και ο λοιμός, η πείνα. Παρά τ' αυτά, πρόκειται, ενώ πάντα υπήρχαν λοιμοί πάνω στη γη, πρόκειται περί εκτάκτων λοιμών, απροβλέπτων και ασυνήθων. Διότι οι λοιμοί που υπήρχαν πάνω στη γη μας ήσαν κυρίως τοπικοί. Μας σημειώνει ένα λοιμό ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις και μας λέγει μάλιστα ότι αυτός τον οποίον λοιμόν είχε προφητεύσει ο Άγαβος
και πολλοί άλλοι προφήτες μέσα στην Εκκλησία, επραγματοποιήθη στην εποχή του τάδε αυτοκράτορος κλπ. Ώστε έχουμε λοιμούς πάντοτε. Προσέξτε, λοιμή, ο λοιμός είτε από καιρικές συνθήκες είτε από πολεμικές καταστάσεις. Εμείς στο 40-41 κλπ. Δεν είχαμε 41-42, συγγνώμη, δεν είχαμε λοιμό στην Ελλάδα από καιρικές συνθήκες, αλλά από πολεμικές καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις είναι τοπικές. Εδώ μιλεί περί λοιμού που φαίνεται θα έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Και θα λέγαμε, καλά, δεν έβρεξε εδώ, δεν θα βρέξει παραπέρα. Παγκόσμιο χαρακτήρα, ε! Ακούστε πως το λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 8 κεφάλι. Βλέπετε, παίρνω παράλληλα στοιχεία για να έχουμε μια καλή εικόνα του όλου βιβλίου, άλλο ότι φτάνοντας εκεί θα ξαναδούμε τα σημεία αυτά λεπτομερέστερα. Εγένετο το τρίτον των υδάτων εις άψυνθον. Ο άψυνθος, όπως ξέρετε, είναι ο απήγανος. Δεν ξέρω αν ξέρετε το φυτό απήγανος. Άψυνθος. Είναι φέρετος δηλητηριώδης φυτών. Είναι ένα χόρτο, δηλαδή ένα φυτό, το οποίο μυρίζει πάρα πολύ άσχημα άμα το τρίψω στα χέρια σας. Γκριζοπράσινα τα φύλλα του κλπ. Έχει κάτι μικρούς καρπούς. Άμα το τρίψει στα χέρια σας μυρίζει πολύ άσχημα. Και είναι και πικρό. Είναι πικρό. Έχω ακούσει ότι είναι δηλητηριώδης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι δηλητηριώδης. Το έχω ακούσει αυτό. Ο απήγανος λοιπόν είναι ο άψυνθος. Εγένετο το τρίτον των υδάτων εις άψυνθον. Αντί να πει πίκρισαν τα νερά, λέει έγιναν εις άψυνθον. Δηλαδή, έγιναν πικρά όπως είναι ο άψυνθος, όπως είναι ο απήγανος. Και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν. Γιατί όμως πικράθηκαν τα νερά, εδώ τώρα είναι. Και ακούστε το τρίτον των υδάτων. Τώρα, αν είναι σχηματικός αριθμός, το εν τρίτον, είναι πραγματικός αριθμός, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πούμε. Υπονοώ όμως. Και νομίζω ότι δεν είναι σχηματικός, αλλά είναι πραγματικός. Διότι, αν αγαπητοί μου μερικά χρόνια πίσω ή τον καιρό που γράφτηκε η Αποκάλυψη, διάβαζαν οι αναγνώστες ότι θα γίνεται ένας πόλεμος στον οποίο θα λάβαιναν μέρος 200 εκατομμύρια στρατιώτες. Πέστε μου σας παρακαλώ. Θα νόμιζαν ότι πρόκειται περί πραγματικού αριθμού ή περί συμβατικού αριθμού. Θα λέγαν αυτό είναι αδιανόητο. Και αφού είναι αδιανόητο, τότε θα πρέπει να πούμε ότι οπωσδήποτε πρόκειται περί συμβατικού. Άρα δεν είναι 200 εκατομμύρια, απλώς θέλει να δείξει μέγεθος. Σήμερα, με τον πληθυσμό που έχουμε και με τις συνθήκες που ζούμε, σήμερα 200 εκατομμύρια είναι δυνατόν να είναι συμβατικός ή πραγματικός? Έτσι θα μπορούσαν να πούν οι άνθρωποι, είναι δυνατόν το τρίτον των υδάτων να πάθουν μόλυνση, να γίνουν πικρά και συνεπώς να είναι ακατάλληλα προς πόση αλλά και προς πότισμα των φυτών, το τρίτον των υδάτων? Αν λάβει κανείς υπόψη ότι πώς είναι η έκταση των ωκεανών σε σχέση με τη γη, πολύ μεγαλύτερα, και ότι το τρίτον των υδάτων ποταμών και θαλασσών θα είναι ακατάλληλο, τι θα λέγανε? Α, θα πρέπει να είναι συμβατικός αριθμός το εν τρίτον. Σήμερα, με την πυρηνική ενέργεια και με τη μόλυνση του περιβάλλοντος που έχουμε, σήμερα αγαπητοί μου, όχι το ένα τρίτο μολύνεται, αλλά ολόκληρη η θάλασσα και τα ποτάμια όλων των ωκεανών, οι θάλασσες είναι δυνατόν να μολυνθούν. Έτσι υπονοώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι το εν τρίτον που θα μολυνθεί από τα ύδατα δεν είναι συμβατικός αριθμός. Αλλά ρωτώ, εάν αγαπητοί μου υπάρχει τέτοια μόλυνση, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε και να ποτίσουμε τα φυτά μας? Να γιατί έχετε πείνα. Πολύ μικρό και εντελώς τοπικό. Το στόμιο έχει πολλά μύδια. Πολλά. Στα βράχια του εκεί πάρα πολλά. Και σας βεβαιώνω
μας αρέσουν πολύ. Και πηγαίναμε κάπου και μαζεύαμε μύδια. Ή μας έφεραν από το χωριό άνθρωποι φίλοι, μας έφεραν μύδια, τα οποία βεβαίως απλήστως ετρώγαμε. Βέβαια, μου έλεγαν κάποιοι άνθρωποι, μη τρώτε μύδια, διότι έχουν 100 φορές παραπάνω μόλυβδο από ό,τι έχουν τα ψάρια, και θεωρούνται μάλιστα τα μύδια ως μέτρων μετρήσεως του μολύβδου των νερών, ως μολυσμένα πια από τα λίμματα που πέφτουν στον Θερμαϊκόν. Όταν κάποτε διάβασα ότι ο Θερμαϊκός είναι πάρα πολύ μολυσμένος και ότι τα μύδια είναι πολύ επικίνδυνα να τα φάει κανείς, αγαπητοί μου, μας έφεραν κάποτε 5 κιλά μύδια, φρεσκότατα, ωραιότατα. Τα βλέπαμε σαν άλλη μύδε και λέμε, δεν μπορούμε να φάμε, και τα πετάξαμε. Ακούσατε, τα βλέπαμε, τα λαχταρούσαμε, αλλά τα πετάξαμε. Αυτό θα πάθουμε. Δεν θα μπορούμε να βάλουμε στο στόμα μας τίποτα, γιατί θα είναι όλα μολυσμένα. Είναι φοβερό, το καταλαβαίνετε. Να, γιατί μπορεί να έλθει λοιμός πάνω στη γη. Νομίζω τώρα ότι είναι ευκολονόητο. Αλλά πέστε μου, πολλοί λοιμοί έγιναν πάνω στη ιστορία. Τέτοιου είδους λοιμός να έρθει από τέτοιες συνθήκες μολύνσεως του περιβάλλοντος, αέρος, θαλάσσης, ξηράς, διενοήθησαν οι προηγούμενες γενναίες? Όχι. Ναι, γιατί λοιπόν προφητεύεται. Είναι άξιον προφητείας. Τρίτον, είναι η λοιμή, οι αρρώστιες, το θανατικό. Βέβαια και στο σημείο αυτό πάντοτε η ανθρωπότητα είχε αρρώστιες, λοιμώδεις, πανούκλες, πανόλεις, άλλες αρρώστιες έπεφταν, και γρίπες, η γρίπη του 17, που η ισπανική γρίπη, θέρισε η ισπανική γρίπη όσους δεν εφώνευσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τόσοι πέθαναν από την ισπανική γρίπη. Βέβαια έχουμε πολλά τέτοια θανατικά, σας είπα, εξάρσεις ασθενειών που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αλλά γιατί εδώ ο Κύριος προφητεύει περί λίμων ασθενειών? Φαίνεται πρόκειται περί ασθενειών που ποτέ οι άνθρωποι δεν διανοήθηκαν ότι θα μπορούσαν να επικρατούν τέτοιες αρρώστιες πάνω στη γη μας. Και φαίνεται ότι και σε αυτό έχουμε αρχίσει τον αιώνα μας. Αγαπητοί μου, προσέξτε, σε όλες αυτές τις πληγές έχουμε αρχίσει τον αιώνα μας. Και με τους παγκοσμίους πολέμους και με έναν φοβερόν παγκόσμιο πόλεμο πυρηνικών. Και με τον λίμον πείνα που σας είπα προηγουμένως και με τις αρρώστιες. Διότι η πρώτη αρρώστια είναι, σημειώσατε ότι οι άλλες αρρώστιες ήταν λοιμώδεις, σάρωναν και τελείωναν. Περνούσαν την Ευρώπη, περνούσαν την Αφρική, περνούσαν την Ασία, τέλειωνε αυτή η αρρώστια. Ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, θέριζε και εκεί, τέλειωνε. Μετά οι άνθρωποι δεν είχαν αρρώστια, παρά τις συνηθισμένες. Λοιπόν, πρώτη αρρώστια είναι η νευρασθένεια, για την οποία νευρασθένεια υπάρχει ειδική προφητεία. Ακούσατε, στο Δευτερονόμιο, για την νευρασθένεια. Θα γίνετε, λέει, έξαλλοι. Θα φεύγετε από φόβο εκεί που δεν θα σας κυνηγάει κανένας. Ακούστε έκφραση. Θα φεύγετε εκεί που δεν σας κυνηγάει κανένας. Δεύτερον, είναι οι καρδιοπάθειες. Και τρίτον, είναι ο καρκίνος. Εξεπλάγινε όταν διάβασα ότι στους 3 Αμερικανούς οι 2 έχουν καρκίνο κάποιας μορφής. Όπως είναι και του δέρματος, επί παραδείγματι, που δεν είναι θανατηφόρος. Αν δεν κάνω λάθος, γιατρός δεν είμαι, αν έχουμε ιατρούς ακροατές να με συγχωρούν να κάνω λάθη. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι έχουμε τέτοια εξάπλωση τέτοιων ασθενειών που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παρά την πρόοδο της επιστήμης. Μπορούσαν οι προηγούμενοι άνθρωποι, οι άνθρωποι των περασμένων ετών, να φανταστούν εξάπλωση των νευρασθενειών και των ψυχοπαθειών σε τέτοια έκταση?
μπορούσαν αυτό να το διανοηθούν. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε και εδώ, αγαπητοί μου, υπάρχει ανάγκη προφητείας. Στέκεται λοιπόν και εδώ η προφητεία όταν ομιλεί περί λοιμών, δηλαδή περί ασθενειών. Τέταρτο, τα θηρία της γης είναι η τετάρτη απειλή. Βεβαίως πάντοτε υπήρχαν τα θηρία της γης, τα οποία έβλαπταν τους ανθρώπους, αλλά εδώ πρόκειται πάλι περί εκτάκτων περιπτώσεων. Θα μου πείτε, τα θηρία της γης, δηλαδή θα πολλύνουν τα λεοντάρια, οι αρκούδες, οι τίγρεις, τα φίδια, και θα έρθουν, θα μπαίνουν μέσα στις πόλεις μας και θα μας δαγκώνουν και θα αποθρίσκουμε, μήπως κάπως έτσι? Αγαπητοί, καταρχάς να δούμε τούτο, ότι τα θηρία στέλλονται εις περίπτωση αποστασίας, και είναι μία πληγή το ότι στρέφονται εναντίον του ανθρώπου ενώ ετάχθησαν να υπηρετούν τον άνθρωπο. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό 26,22 τα εξής: «Και αποστελώ έφη μας, λέγει ο Θεός, θα σας στείλω τα θηρία τα άγρια της γης, και κατέβετε ημάς, θα σας φάμε, θα σας καταφάμε, και εξαναλώσει τα κτίνη ημών, και θα σας καταστρέψουν τα βουκόλια σας, τα κτίνη σας, και ο λιγοστούς ποιήσω ημάς, θα σας κάνω λίγους, 100 θηρίων, και ερημωθήσονται εωδή ημών. Οι δρόμοι σας της πόλης μέσα θα ερημώσουν από τους κατασπαραγμούς των θηρίων», λέγει ο Θεός. Ο δε Ιεζεκίλ στο 14,21 λέγει: «Ρομφέαν πόλεμος θα δει, και λιμών πείνα, και θηρία πονηρά, και θάνατον το θανατικό. Εξαποστήλω επί Ιερουσαλήμ, του εξολοθρεύσε εξ αυτής άνθρωπον και κτίνος». Θα εξολοθρέψω και ανθρώπους και ζώα. Αγαπητοί μου, φαίνεται ότι δεν είναι μόνο τα γνωστά θηρία του δάσους, που είναι το λιοντάρι, είπαμε, οι τίγρεις και τα λοιπά. Είναι κάποια άλλα θηρία, τα οποία είναι χειρότερα από τα λεοντάρια. Πρώτα-πρώτα είναι η έξαρση των εντόμων, όπως είναι τα ποικίλα έντομα, όπως είναι οι μύγες, όπως είναι τα κουνούπια, που είναι αυτά τα έντομα φορείς ασθενειών, και που μπορούν πραγματικά αυτά να χαρακτηριστούν θηρία, και που μπορούν να επιφέρουν πραγματικά πολλή καταστροφή. Επιφέρουν καταστροφή αυτά τα έντομα και στην γεωργία, αλλά και στα ζώα. Αλλά μου φαίνεται ότι τα φοδερά θηρία που θα εξαποστείλει ο Θεός είναι, τι λέτε, είναι τα μικρόβια. Ποιος τα δημιούργησε τα μικρόβια? Τα μικρόβια, αγαπητοί μου, δεν έγιναν τώρα. Τα μικρόβια έγιναν την εποχή που ο Θεός δημιούργησε τα όντα. Είναι μικροοργανισμοί, αλλά τα ετήρησε δια την τιμωρία των παραβατών και αποστατών του νόμου του. Θα σας πω ένα παράλληλο χωρίο. Λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι τηρεί ο Θεός πυρ, τηρεί, φυλάτει ο Θεός πυρ μέσα εις αυτήν την ύλη. Ακούστε έκφραση, παρακαλώ. Ω, να αναλύσουμε τη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, θα εκπλαγείτε. Φυλάσσει ο Θεός πυρ μέσα στην ύλη, η οποία θα βγει από την ύλη να κατακαύσει τους ασεβείς. Σήμερα ξέρουμε ότι η ύλη περιέχει ενέργεια, φοβερή ενέργεια. Αυτή φαίνεται η ενέργεια η οποία τετήρηται, είναι φυλαγμένη μέσα στην ύλη. Ο Θεός θα την ευγάλει από την ύλη, που θα τιμωρήσει τους ασεβείς, και ταυτοχρόνως ολόκληρη δημιουργία θα αλλάξει και θα γίνει καινούργια. Από παλαιών εις καινών ουρανών, και από παλαιά γη εις καινήν γη, όπως λέγει και το βιβλίο της Αποκαλύψεως και ο Ισαΐας ο προφήτης κλπ. Ώστε εκείνο το τετήρητε έχει φυλάξει
θα μπορούσαμε να το πούμε και δια τα μικρόβια. Τετήριδε. Και επειδή, αν θα θέλατε να το πούμε σε αττική σύνταξη, είναι ουδέτερο το μικρόβιο, τα μικρόβια τετήριδε. Εις τιμωρίαν των ασεβών, των απίστων, των αποστατών. Βεβαίως τα μικρόβια γίναν από το Θεό, αλλά δεν είχαν εντολή να βλάψουν τον άνθρωπο. Τώρα ο Θεός εξαποστέλει τα θηρία που λέγονται μικρόβια να βλάψουν τον άνθρωπο, να τον τιμωρήσουν. Και να βλέπετε μικρόβια που δεν τα πιάσε ακόμη το μάτι μας, αυτά που σήμερα τα λέμε ιούς, ιός, γιώτα όμικρον. Αυτό δεν το έχουμε δει, ή περίπου δεν το έχουμε δει. Δεν ξέρω βέβαια, να με συγχωρείτε αν κάνω κάποια λάθη, δεν είμαι ειδικός. Δεν τα έχουμε δει, δεν τους έχουμε δει τους ιούς. Και πολλές φορές λέμε τι έπαθες. Ο γιατρός είπε ίωσης. Τι θα πει τώρα ίωσης? Τρέχα βρέστο. Με πειράματα βρίσκουμε ένα κάποιο φάρμακο, αλλά τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, δεν το ξέρουμε. Αυτά τώρα έρχονται και μας προσβάλλουν. Και το χειρότερο, αυτά που δεν τα βλέπουμε έρχονται να μας ρίξουν χάμω, εμάς τους αλαζόνας που σκοθήκαμε στα δάχτυλα των ποδιών μας, κάμψαμε, ορθώσαμε τον τράχυλό μας να πούμε στον ουρανό δεν υπάρχει Θεός. Τι ηρωνία, ο άνθρωπος, ο αλαζόν, να πέφτει χάμω νεκρός από ένα αθέατο θηρίο που λέγεται μικρόβιο, που λέγεται ιός. Αγαπητοί μου, και αυτό φαίνεται ότι έπρεπε να γίνει αντικείμενο προφητείας. Πάντως είναι αξιοσημείωτο, χωρίς να πρόκειται περί συμπτώσεως, ότι εις την πληγή της τετάρτης λύσεως της φραγίδος έχουμε μία συσσωρευτική χρήση του αριθμού 4. Τετάρτης φραγής, τέταρτων ζώων, 4 πληγές, το 1/4 των ανθρώπων θα πεθάνει. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πάλι θα επαναλάβω ό,τι απ' αρχής και τονίσαμε, ότι η πλήρωση των 4 πληγών είναι κυκλική με πύκνωση προς τα έσχατα. Και φαίνεται ότι ο 20ος αιών φαίνεται ότι είναι η αρχή αυτής της πυκνώσης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, μήπως ευρισκόμεθα εις την αρχή αυτών των δεινών. Και τώρα ερχόμεθα σύνθεο εις την πέμπτη σφραγίδα. Η πέμπτη σφραγή βρίσκεται στο 6ο κεφάλαιο, 9 έως 11 στίχη. Φαίνεται ότι η μέχρι τώρα λύση των 4 σφραγίδων έδωσαν την εντύπωση ότι μέσα εις την αλληλοσφαγή των ανθρώπων και τας επιβληθήσας πείνας, οι δίκαιοι και οι ευσεβείς, θυμηθείτε τον πρώτον ύπον που βγαίνει χαρούμενα το Ευαγγέλιο να ξαπλωθεί στη γη, και έρχονται οι αντίθεοι και οι αντίθεες δυνάμεις να πολεμήσουν το Ευαγγέλιο, δίδεται η εντύπωση μέσα σε αυτήν την ανακατοσούρα, μέσα σε αυτήν την σύγχυση και την επιβολή πληγών, ότι οι δίκαιοι και οι ευσεβείς απολέστησαν, εχάθηκαν. Πού είναι σήμερα οι δίκαιοι, πού είναι οι χριστιανοί, χάθηκαν. Είναι μια αντίληψη των ανθρώπων του νυν αιώνος, της παρούσης του παρόντος κόσμου. Γιατί απλούστατα, για αυτούς οι δίκαιοι είναι οι ανεπιθύμητοι άνθρωποι. Και όμως, αγαπητοί μου, μπορεί οι δίκαιοι και οι ευσεβείς να ταλαιπωρήθηκαν, να διώχθησαν, να εμαρτύρησαν, να έχησαν το αίμα τους, αλλά υπάρχουν και ζουν
εφρενόμενοι εις τον παράδεισο. Είναι εκείνο που σημειώνει η Σοφία Σολομώντος, και μάλιστα σας παραπέμπω να διαβάσετε το 2 και 3 κεφάλαια τη Σοφία Σολομώντος. Παίρνω ένα πολύ μικρό τεμάχιο ενδεικτικό. Λέγει: δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού. Οι ψυχές των δικαίων είναι στο χέρι του Θεού. Και ουμή άψητε αυτόν βάσανος, δεν θα τους εγγύσει ταλαιπωρία και βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, φάνηκαν στα μάτια των αφρόνων ανθρώπων, των ασεβών ανθρώπων, ότι πέθαναν και ξόφλησαν. Και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών. Λογαριάστηκε ο θάνατός των έξοδος επί θάνατος. Λογαριάστηκε ο θάνατός των κάκωσης, που σημαίνει μαρτύριο, ταλαιπωρία. Και η αφημών πορεία σύντριμα, και το ότι έφυγαν από την παρούσα ζωή, ότι ήταν ένα σύντριμα. Η δε εισή εν ειρήνη. Αυτή όμως είναι εν ειρήνη. Πω τι ωραίο αυτό. Αυτή ακριβώς την αλήθεια που μας λέγει η Σοφία Σολομώντος, έρχεται να μας δώσει το άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας. Και ότε ήνοιξε την πέμπτη σφραγίδα είδων, υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν ειν ήχων, και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες: «Εως πότε ο Δεσπότης, ο Άγιος και ο Αληθινός, ού κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης?» Και δόθη αυτής εκάστο στολή λευκή, και ερέθη αυτής ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών, έως πληρώσωσε και οι σύντουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών και οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί. Να σας το πω με δύο απλά λόγια. Όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές που εσφάγισαν για τον λόγον και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Έκραξαν με μεγάλη φωνή και είπαν: «Κύριε, ξύ ο Δεσπότης και Άγιος και ο Αληθινός, πόσο θα περιμένουμε και δεν θα εκδικηθεί το αίμα μας που χύθηκε επάνω στη γη από τους κατοικούντας επάνω στην γη?» Και ως απάντηση τους εδόθηκε μία στολή λευκή και τους υπόθηκε να αναπαθούν λίγο έως ότου συμπληρώσουν και άλλοι επάνω στη γη συνδουλήτων και αδελφήτων το ίδιο μαρτύριο, και τότε όλοι αυτοί κατόπιν θα λάβουν τη δικαίωσή τους. Αυτή είναι το άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι λύσεις της πέμπτης σφραγίδας είναι διαφορετική από τις πρώτες τέσσερις. Το ίδιο συμβαίνει και στις δύο επόμενες σφραγίδες. Ωστόσο, η λύση της πέμπτης φραγίδας αποτελεί ένα ανακουφιστικό διάψαλμα από ό,τι ακούστη από τη λύση των προηγουμένων σφραγίδων. Ως διάψαλμα, ξέρετε, διάψαλμα τι θα πει? Το έχουμε και στους ψαλμούς αυτό. Θα πει: ενώ έχω ένα κείμενο, παρεμβάλλω ένα άλλο κείμενο, μη έχουν σχέση με το κυρίως κείμενο. Αυτό λέγεται διάψαλμα. Για να σας το κάνω πιο αισθητό, που βλέπετε τηλεόραση, βλέπετε τηλεόραση, πιστεύω βλέπετε. Βλέπετε, βλέπετε, βλέπετε. Λοιπόν, εκεί που παίζει ένα έργο, ξαφνικά σταματά και βάζει διαφημίσεις. Σταματάνε με τις διαφημίσεις και συνεχίζει το έργο. Ή ανακοινώνει ότι θα παίξει ένα έργο, βάζει, δεν παίζει όμως το έργο, βάζει διαφημίσεις και μετά παίζει το έργο. Εδώ κάνει μια διακοπή. Αυτή η διακοπή έχει ως εξής: δεν έχει καμία σχέση αυτό που παρεμβάλλει με το κυρίως θέμα. Αυτό λέγεται
σαν ένα λογοτεχνικό είδος, λέγεται διάψαλμα, intermezzo στη μουσική. Δηλαδή ένα άλλο κομμάτι που δεν έχει σχέση με το κύριο κομμάτι. Έτσι, το άνοιγμα της πέμπτης φραγίδος δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα. Είναι ένα διάψαλμα. Εν τούτης, αγαπητοί μου, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα ανακουφιστικό, οπωσδήποτε ανακουφιστικό διάψαλμα, γιατί ο αναγνώστης ή ο ακροατής, όταν ακούει ή διαβάζει τη λύση των τεσσάρων σφραγίδων, τον πιάνει ένα είδος απογοητεύσεως. Λέγει, πού θα φτάσουμε, πού είναι το άκρο νάωτον του κακού τέλος πάντων. Εκεί ξαφνικά αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει το θέμα, και ο αναγνώστης ή ο ακροατής βλέπουν ένα πράγμα το οποίο είναι ανακουφιστικό. Είναι οι μάρτυρες, εκείνοι που θυσιάστηκαν για τον Χριστό και ζητούν κάτι τώρα από τον Χριστό. Αλλά σας εξήγησα ότι παρά τα αυτά δεν είναι άσχετο με τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Γιατί απλούστατα, εφόσον τους δίδεται απάντηση τι θα γίνει, ότι θα προσθεθούν κι άλλοι που θα φωνευθούν και ότι θα βρουν δικαίωση, είναι κυρίως απάντηση σε όλες τις προηγούμενες. Ότι το Ευαγγέλιο εκηρύχθη, εσείς όμως γυρίκατε θύματα του Ευαγγελίου, γιατί οι αντιτιθέμενοι σας εφώνευσαν. Μη φοβήστε. Να κοιτάξτε, είσαστε τώρα εις τον Παράδεισο. Και συνεπώς δεν χαθήκατε. Συνεπώς είσαστε παρόντες. Άρα λοιπόν η πέμπτη σφραγίδα έχει σχέση με τις τέσσερις προηγούμενες σφραγίδες. Πάντως στο άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας έχουμε το χριστιανικό μαρτύριο. Το χριστιανικό μαρτύριο. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε ύμνος να υποθεί εις το χριστιανικό μαρτύριο. Ένας τέτοιος ύμνος του χριστιανικού μαρτυρίου υπάρχει στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που είναι ο ύμνος της πίστεως και ταυτοχρόνως ο ύμνος του μαρτυρίου. Είναι και τα δυο. Πάντως ο Κύριος προανήγγειλε το μαρτύριο. Ακούστε πώς το λέγει. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γαρεδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ματθαίος 5,11-12. Ώστε το μαρτύριον είναι μία πραγματικότης. Είναι μία πραγματικότης που αφορά την ευαγγελική πραγματικότητα και αποτελεί ταυτότητα του Ευαγγελίου. Παρακαλώ προσέξτε αυτό που σας είπα. Το μαρτύριον αποτελεί ταυτότητα του Ευαγγελίου, που σημαίνει Ευαγγέλιον που δεν διώκεται δεν είναι γνήσιον, δεν είναι χριστιανικόν. Διωγμός και Ευαγγέλιον είναι δύο πράγματα ταυτόσημα. Κήρυγμα που διώκεται είναι γνήσιον. Κήρυγμα που δεν αρέσει, με την έννοια ότι δημιουργεί δυστροπία, γιατί τα λέει αυτός αυτά, είναι γνήσιον. Κήρυγμα που κνήθη, θα χρησιμοποιήσω το ρήμα του Αποστόλου Παύλου, που κνήθη, τέρπει τα αυτιά και καθησυχάζει τις συνειδήσεις και κάνει ευτυχείς τους ανθρώπους ότι είναι πολύ ωραία, τότε αυτό το κήρυγμα είναι νόθο. Οι άνθρωποι που λέγουν ειρήνη, ειρήνη, η έκφραση δεν είναι δική μου, είναι του Κυρίου. Ευνίδιος έρχεται ο πόλεμος και η καταστροφή. Ακούστε, ειρήνη, ειρήνη. Ενώ οι προφήτες φώναζαν οι προφήτες, έχετε ειρήνη. Προσέξτε, εάν αποστατείτε, έρχεται λέλαπα εναντίον σας. Δεν έλεγαν ευχάριστα. Λέγουν οι προφήτες, λέει ο προφήτης Φερυπίν Ιερεμίας, μου στόλισες τις κοπέλες ουσιών, οι δεσποινίδες με τα ωραία διαφανή φορέματα και τις ωραίες ζώνες. Τριχιά θα βάλετε στη μέση σας για ζώνη. Ακούστε, τριχιά, σκηνή. Και θα συρθείτε εχμάλωτες στη Βαβυλώνα. Ευχάριστο κήρυγμα. Πέστε μου, ευχάριστο κήρυγμα.
τρομερά δυσάρεστο, κύριε. Αυτό όμως ήταν το γνήσιο, γιατί σε λίγο ήρθε η βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Λοιπόν, κήρυγμα που διώκεται, Ευαγγέλιον που διώκεται, σημαίνει είναι γνήσιο. Αλλά ταυτοχρόνως ο διώγμος αποτελεί και ένα στοιχείο εσχατολογικών. Δηλαδή, ότι όχι πάντα θα υπάρχει μόνο το μαρτύριο και ο διώγμος, αλλά ότι ειδικά προς το τέλος θα υπάρχει ο διώγμος και το μαρτύριο. Συνεπώς αποτελεί στοιχείο εσχατολογικών. Ακούστε πως το λέει ο Κύριος αυτό. Τότε, πότε, τότε, στο τέλος. Παραδόσουσιν ημάς, εις θλίψιν και αποκτενούσιν ημάς, θα σας σκοτώσουν. Και έσεστε μισούμιν υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. Θα μισήστε υπόλων των εθνών, υφόλων των εθνών διά το όνομά μου. Ματθαίος 24,9. Και όταν λέμε στοιχείων εσχατολογικών, εννοούμε ότι τότε, όπως σας είπα, θα έχουμε πύκνωση του μαρτυρίου. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει τα εξής: «Τις άρα, μακάριος, ποιος είναι ο ευτυχής, ο υπέρ Χριστού μετευλαβίας μαρτυρών τότε, είναι εκείνος ο οποίος θα μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού τότε. Υπεργαρπάντας μάρτυρας εγώ φημή είναι τους τότε μάρτυρας, ημέν γαρ προ τούτου του Αντιχρίστου. Μόνοις ανθρώποι σε πάλεσαν, η δε επί του Αντιχρίστου αυτό το σατανά αυτοπροσώπως πολεμήσομεν». Νομίζω λέγει ότι οι τότε μάρτυρες, οι έσχατοι μάρτυρες, είναι πολύ πιο σπουδαίοι από τους πρώτους μάρτυρες, γιατί εκείνοι είχαν να παλέψουν με τα όργανα του σατανά, τότε με τον ίδιο τον διάβολο που θα είναι στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Συνεπώς, πίκτωση του μαρτυρίου. Το χριστιανικό μαρτύριο, αγαπητοί μου, αποτελεί μια θεμελιώδη ιδέα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Θεμελιώδη ιδέα. Εάν βγάλετε το στοιχείο του μαρτυρίου από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, δεν έχετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό ας το ξέρουμε, σε κάθε μας βήμα θα συναντούμε αυτό. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Ερμηνεύεται ως εξής: οι χριστιανοί στην ιστορική τους πορεία θα έχουν μαρτύριο εάν πράγματι θέλουν να σηκώσουν τη σημαία του Χριστού που θα έχει επάνω το σταυρό και το σύμβολο του Χριστού. Θα έχουν μαρτύριο. Αυτό είναι το σύμβολό μας. Αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.